Σεβασμιότατε, αγαπητέ Πρόεδρε και Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης, αγαπητοί Ιμβροί αδελφοί μας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας, η οποία αποτελεί για μένα χαρά και τιμή, και να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή χρονιά, με υγεία, ευημερία και πρόοδο. Ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να είμαι σήμερα μαζί σας. Να είστε όμως βέβαιοι ότι είμαι κοντά σας με τη σκέψη και την αγάπη μου. Ήμβροι αδελφοί μας, το ότι το ελληνικό στοιχείο της πανέμορφης Ήμβρου εξακολουθεί να ακμάζει και να αντιστέκεται πάντα δυνατό, το οφείλουμε σε όλους εσάς. Το οφείλουμε στην αφοσίωση και το ζήλο σας που διατηρούν στη μνήμη και τη συνείδηση των νέων Ιμβρίων την αγάπη για τις ρίζες μας. Το οφείλουμε στις άοκνες προσπάθειές σας για την πρόθεση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνομάθειας. Το οφείλουμε στην αγάπη σας για την ελληνική γλώσσα, το κοινό σημείο που μας ενώνει όλους το σήμερα, το χθες και το αύριο της ελληνικότητάς μας ανά τους αιώνες. Στην αγάπη σας για τα ελληνικά γράμματα στο δρόμο των Αγίων Πατέρων και Διδασκάλων, των τριών μεγίστων φωστήρων της Τρισιλίου Θεότητος, των τριών μεγάλων Αγίων της Ορθοδοξίας, που τιμάτε σήμερα σε αυτήν την όμορφη γιορτή. Ήμβροι αδελφοί μας, στην καρδιά σας καίει η φλόγα της νοσταλγίας. Μένει βαθιά, ανοιχτή πληγή για τον τόπο σας. Έχετε υπομείνει πολλά, βάσανα, διωγμούς, αποκλεισμούς. Τίποτα δεν σας λύγησε. Έχετε καταφέρει να ζήσετε και να μεταφέρετε το μήνυμα της ειρήνης και της πρόοδου, όπως κάνουν παντού στον κόσμο οι γνήσιοι Έλληνες. Και συνεχίζετε τον αγώνα σας για τον τόπο, για τους ανθρώπους του, για τους Ιμβρίους, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο. Ο καθένας από το μετερίζι του. Ο καθένας βάζοντας το δικό του λιθαράκι στο δρόμο του μέλλοντος. Στον αγώνα αυτό έχετε μια βοήθεια πολύτιμη. Ένα στήριγμα μοναδικό. Έναν ευλογημένο άνθρωπο και επιμένα. Την αυτού θεοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που σας σκέπει πάντοτε με την αγάπη και τις προσευχές του. Με το Θεό Σύμμαχο και την αγάπη όλων των Ελλήνων στην καρδιά, είστε οι πιο πλούσιοι και οι πιο δυνατοί άνθρωποι στον κόσμο. Γνωρίζετε ότι στον αγώνα αυτό έχετε και τη δική μας αμέριστη στήριξη. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και εγώ προσωπικά βρισκόμαστε κοντά σας και μαζί σας. Με όσα μέσα διαθέτουμε, συμβάλλουμε στην προσπάθεια για ανθυρή ελληνική παρουσία στα αγιασμένα κόμματα της Ήμβρου. Οι Έλληνες κι όπου και αν βρισκόμαστε, κοντά ή μακριά, είμαστε όλοι ένα. Εύχομαι και πάλι σε όλους μια καλή χρονιά, δημιουργική και ευλογημένη. Σας ευχαριστώ.